Μία ερώτηση. Έχω... ποιο είναι επιπροσωπικό? Μου ανέφερε ότι έχει ζητηθεί και δεν του έχει δοθεί. Και θέλω να κάνω μια ευθεία ερώτηση για να καταλάβω. Έχετε ερωτήσει τις τεχνικές υπηρεσίες και δεν σας έχουν δώσει τα έγγραφα ή απλά το κάνετε για κίνηση εντυπωσιασμού όπου ακόμα μια φορά? Θέλετε να σας στείλω τα email για να βεβαιωθείτε? Και εσείς ο ίδιος υποσχεθήκατε σε εκείνο το Βούλιο. Έχετε ζητήσει... Έχετε ζητήσει, κύριε Γαλιατσάτο, από την τεχνική υπηρεσία και δεν την έχουν δώσει? Σας έχουν κόψει το διάλογο? Θα παίξω με τον παπά τώρα, κύριε Φρονδάκη. Σας λέω, έχω στείλει τα σχετικά email και δεν πήρα απάντηση ποτέ. Και ενώ σε ποιον στην τεχνική υπηρεσία, ξαναρωτάω. Έχει στείλει τα email μέσω των συλλογικών οργάνων και του Προεδρείου και έχουν κοινοποιηθεί και οι αποστολές με εσάς, κύριε Γαλιατσάτο. Μάλιστα. Και περιμένουμε να φέξει, κύριε Φρονδάκη. Πρέπει να το δεις λίγο, Μανώλη, αυτό. Ναι, ωραία, εντάξει, ενδεχομένως. Επειδή, κύριε Γαλιατσάτο, σας έχω πει επανειλημμένα, σας το λέω και δημόσια, οποιοδήποτε έγγραφο, επειδή δεν είναι κρυφά, είναι δημόσια έγγραφα, μπορείτε να απευθυνθείτε κατευθείαν στην τεχνική υπηρεσία να λάβετε όποια τεχνική έκθεση, αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει. Μα δεν θα μου πείτε. Και θέλω να είμαι σαφής. Επίσης, θα σας ολοκληρώσω. Να σας ολοκληρώσω. Εάν δεν έχετε μάθει να ψάχνετε στο Διάβγεια, ευχαρίστως να σας μάθω, διότι εκεί πέρα βρίσκεται το τεχνικό δελτίο ήδη από τη δεύτερη μέρα της καταστροφής. Μπορώ όμως με πάρα πολύ επιμέλεια να σας το μάθω. Θα πρέπει να ψάχνουν οι σύμβουλοι στη Διάβγεια της ιστορίας σας. Εσείς είστε υποχρεωμένος να κοινοποιείτε τα έγγραφα που σας ζητείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαι υποχρεωμένος να μελετώ και να πράττω για τον ελληνικό λαό. Και σε δεύτερη μοίρα να μπορώ να σας στέλνω στον ελεύθερο χρόνο ό,τι θέλετε. Βέβαια, εάν κάνετε ερώτημα όπως έκανε και ο κύριος Γκισκίνης σήμερα στην τεχνική υπηρεσία, του δόθηκε την επόμενη ακριβώς στιγμή το τεχνικό δελτίο. Μάλλον έχετε επιλέξει έναν τρόπο μόνο για εντυπωσιασμό. Αυτό και μόνο. Άρα προσβάλλετε τον κύριο Πρόεδρο. Κατανοητός, παλεύεις για τον ελληνικό λαό. Γιατί σας είπε μόλις ότι έχω ζητήσει τα έγγραφα αρμοδίως.